Καλώς σας μεσημέρι, κύριες και κύριοι. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων προκαλεί η ομολογία βόμβα του πρώην Υπουργού Μεταφορών Τάσου Μαντέλη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο της Siemens. Ο κύριος Μαντέλης παραδέχθηκε ότι έλαβε 200.000 μάρκα από τη γερμανική εταιρεία ως προεκλογική χορηγία, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον καταθέτη επιπλέον 250.000 μάρκων σε λογαριασμό συγγενικού του προσώπου. Πριν από λίγο, κλιμάκιο του ΣΔΟΕ προχώρησε σε έλεγχο στα κεντρικά γραφεία της Siemens Ελλάς. Η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει τη διαφάνεια προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι εγκαλεί συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία για σκάνδαλα τα οποία, είπε ο κ. Σαμαράς, βαραίνουν αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη θλίψη του για τα φαινόμενα διαφθοράς. Αναφέρει επίσης ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα ενισχύσει το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου και δεν θα αφήσει περιθώρια για αντιπαραθέσεις εντυπώσεων και συμψηφισμού σκοπιμοτήτων. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας μιλήσουν τώρα η Λίνα Μπεθάνη, η Χρύσα Ρουμελιώτη και ο Στράτος Μπαλής. Καλό μεσημέρι στους συναδέλφους. Λίνα, να ξεκινήσω από σένα και θα ήθελα να μας δώσεις τις αντιδράσεις, τις εκτιμήσεις και όλες τις πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Να σας πω την κατηγορηματική δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Ήταν αυτή η οποία άνοιξε τον δρόμο για να καταλογιστούν οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες όπου προκύπτουν. Ήταν αυτή που ζήτησε και που έχει εξέλιξη τις εξεταστικές επιτροπές. Δεν θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη, σημείωσε ο κύριος Πεταλωτής, αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι από εδώ και στο εξής, αυτό που θα ισχύει είναι ότι η ατιμωρησία θα ανήκει στο παρελθόν. Δεν θα αφήσουμε καμία σκιά να πλανάται γύρω από τον πολιτικό κόσμο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε πως είναι αυτονόητη η καταδίκη η απαξίωση τόσο για τον κύριο Μαντέλη όσο και για οποιοδήποτε άλλο στέλεχος δεν ενήργησε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Όμως σημείωσε ότι αυτό το έχει κάνει πράξη το ΠΑΣΟΚ από το 2008 όταν διέγραψε τον πρώην Υπουργό. Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει στα χέρια της όλα τα όπλα έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί και να δει την αλήθεια να βγουν όλα στο φως, αλλά και η δικαιοσύνη οφείλει όπου έχει οδηγηθεί σε παραλήψεις να κινηθεί έτσι ώστε να αποκαταστήσει την αλήθεια όπου υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα, να ακούσουμε τις δηλώσεις του κύριου Πεταλωτή. Μέτωπο της διαφάνειας η κυβέρνηση κινείται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής. Επιτέλους, βλέπουμε πως αυτές οδηγούν σε απτά αποτελέσματα και αποδεικνύεται έτσι ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να το κάνει αρκεί να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση όπως υπάρχει τώρα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στην πολιτική ζωή. Εμείς ζητήσαμε τις εξεταστικές επιτροπές και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως κυβέρνηση. Εμείς κινήσαμε τις διαδικασίες. Θέλουμε να έρθουν τα πάντα στο φως, επιθυμούμε την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων που πλήγωσαν τη δημόσια ζωή της χώρας, αδιαφορώντας αν και εμείς σταματώσουμε, αρκεί οι πολίτες να αντιληφθούν πως η ατιμωρησία και η ανευθυνότητα σε αυτή τη χώρα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Εμείς τη συγγνώμη, όπως φάλει ο πολιτικός κόσμος ή ακόμη όπως φάλουμε κι εμείς, τη ζητάμε έμπρακτα. Και έχει να κάνει με την αντιπαραβολή της δικής μας συγγνώμη. Με την λεκτική συγγνώμη του κ. Σαμαρά, ο οποίος αν και ζήτησε συγγνώμη πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αποδεικνύει κάθε μέρα ότι δεν το εννοούσε και προσπαθεί αντί να θέλει να διερευνηθούν όλες οι σκοτεινές υποθέσεις και όπου υπάρχει σκιά στον πολιτικό κόσμο, προσπαθεί να μας πείσει ότι ό,τι εξετάζεται από τις εξεταστικές επιτροπές έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς σας είπα και προηγουμένως την συγγνώμη που δεν είναι θέμα συγγνώμης, είναι θέμα αποκατάστασης της νομιμότητας, την κάνουμε με πρακτικό τρόπο. Αυτά δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πεταλωτής. Τώρα, αναφορά στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, έκαναν βουλευτές των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν και θα επιστρέψουμε σε σένα, Λίνα Μπεθάνη, για να μας πεις για την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού.
Σιμίτης και σέβομαι πάρα πολύ την ιστορία του, τον σέβομαι σαν πρωθυπουργό και επειδή πιστεύω ότι δεν θα συμπεριφερθεί όπως άλλους πρωθυπουργούς, ο κύριος Σιμίτης οφείλει να βγει, να κάνει δηλώσεις και αν η Επιτροπή της Βουλής τον καλέσει να έρθει στην Επιτροπή της Ζήμες, πιστεύω ότι ο κύριος Σιμίτης με το πολιτικό ήθος που διαθέτει θα έρθει. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια κοινικότατη ομολογία, η οποία αποτελεί το πιο αρνητικό ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και πολιτών από τη μια πλευρά και της διαφάνειας και της αξιοπρέπειας από την άλλη. Κανένας δεν εμποδίζει τον κύριο Σιμίτη να κάνει δηλώσεις για ένα μέλος της κυβέρνησής του. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, Τσουκάτος και Μαντέλης, ήταν οι ηρακλειδείς μιας συγκεκριμένης αυλής. Και το ερώτημα του ελληνικού λαού είναι τούτο. Καλά για τους ηρακλειδείς της αυλής θα μιλήσουμε. Για αυτόν που φορούσε το στέμα δεν θα μιλήσουμε. Για να δούμε τώρα, Λίνα Πεθάνη, πώς αντιδρά στις εξελίξεις ο κύριος Σιμίτης. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέδωσε ανακοίνωση, γραπτή δήλωση, Λίνα, λίγο νωρίτερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογραμμίζει, θλίβομαι και εξοργίζομαι επειδή τέτοιες πράξεις εκολάφθηκαν και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ 1996-2004, πράξεις που προσβάλλουν το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας, αμαυρώνουν το έργο της τότε κυβέρνησης και τις προσπάθειες όλων όσων εργάστηκαν και προσέφεραν για μια καλύτερη Ελλάδα, πράξεις ασυμβίβαστες με τους αγώνες μας και την ηθική μας. Συγκαλύπτουν ότι τα χρόνια αυτά έγινε ένα σημαντικό έργο τόσο για την ανόρθωση της οικονομίας, όπως το δείχνει η ένταξη στην ΟΝΕ, τα μεγάλα δημόσια έργα, η επιδόση σε πολλούς άλλους τομείς και για το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι η διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών θα ενισχύσει το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου και δεν θα αφήσει περιθώρια για αντιπαραθέσεις εντυπώσεων και συμψηφισμούς σκοπιμοτήτων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της δήλωσης, της γραπτής δήλωσης που έκανε νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, για την εξέλιξη αυτή που είχαμε με τον κύριο Τάσο Μαντέλη, που υπήρξε πρώην Υπουργός Μεταφορών στην πρώτη κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη. Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά για τα οποία συζητούμε αυτήν την ώρα, Στράτο Μπαλή, δίνουν μια πρώτη τάξη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία, η οποία εγκαλείται για πράξεις, παραλήψεις και σκάνδαλα της παρελθούσης πενταετίας, της πενταετίας διακυβέρνησής της, να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια ευκαιρία, είναι θέμα ουσίας και αποδείξεων. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, οι εξελίξεις και αποκαλύψεις μιλούν από μόνες τους, λένε χαρακτηριστικά εδώ στη Ριγκύλης και εστιάζουν κυρίως σε τρία σημεία. Πρώτον, στο γεγονός ότι πρόκειται για δύο πρόσωπα, και ο κύριος Τσουκάτος και ο κύριος Μαντέλης, όπου δεν ήταν απλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν στελέχη που ήταν σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πάρα πολύ κοντά στο σύστημα διακυβέρνησης του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Δεύτερον, υπενθυμίζουν αυτό που είχε πει από την πρώτη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ότι όλες οι συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με την Siemens, αυτά δηλαδή που ελέγχονται, υπεγράφησαν επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ. Εκεί όπου ο κύριος Μαντέλης είχε δεσμούς πάρα πολύ στενούς και όχι μόνο ως υπουργός, με τον ΟΤΕ. Και τρίτον, ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά η κυβέρνηση, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, επιχειρεί να συκοφαντήσει και για τα θέματα της διαφάνειας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, οι αποδείξεις βαραίνουν καθημερινά το ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Σαμαράς, με το που ανέβηκε στο Βήμα στη Βουλή να μιλήσει για τον Καλλικράτη, ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενο στο θέμα του κυρίου Μαντέλη. Επί της ουσίας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να δώσει μια απάντηση θεσμικού χαρακτήρα σε όσα συμβαίνουν και τόνισε πως αυτά που έγιναν εχθές ήταν ένα αρνητικό ορόσημο στις σχέσεις του πολιτικού κόσμου με την κοινωνία. Δεν πάει άλλο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς, και εμέσως επανέφερε τις προτάσεις που έχει καταθέσει για την εμπέδωση της διαφάνειας, όπως είναι η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, να μπουν εδώ και τώρα ορκωτοί λογιστές σε όλα τα κόμματα, αλλά και να δημοσιοποιούνται και οι αιτιολογίες, αλλά και το κόστος των μεγάλων συμβάσεων που αφορούν σε δημόσια έργα και γενικά στις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τις μεγάλες εταιρείες. Λίνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Στράτο Μπαλή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Σαμαρά. Η σημερινή συζήτηση γίνεται στη σκιά των απίστευτων αποκαλύψεων διαφθοράς ενός ακόμα κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Η χθεσινή κοινική ομολογία πρώην Υπουργού ότι χρηματιζόταν από πολυεθνική επιχείρηση που πέτυχε να αλώσει το δημόσιο οικονομικό χώρο της χώρας
καταδεικνύει τις εφιαλτικές διαστάσεις μιας διαφθοράς που κατατρώγει τα σωθικά της δημοκρατίας, απογοητεύει τους πολίτες και υπονομεύει την κοινωνική μας συνοχή. Και μπορεί βέβαια το ΠΑΣΟΚ συνεχώς να εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία για σκάνδαλα. Οι αποδείξεις όμως βαραίνουν μόνο το ίδιο. Η χθεσινή ομολογία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην ιστορία ως το πλέον αρνητικό ορόσημο στη σχέση του πολιτικού κόσμου με τη διαφάνεια και την αξιοπρέπεια. Δεν πάει άλλο. Η πολιτεία οφείλει να αντιδράσει σε αυτή τη μάστιγα που έχει προσλάβει διαστάσεις πολιτικού και κοινωνικού λοιμού. Ζητώ από την κυβέρνηση άλλη μια φορά να φέρει στη Βουλή τα πορίσματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που με προτροπή άλλωστε του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών μελετά το φαινόμενο της διαφθοράς και τη λήψη δραστικών μέτρων για την καταπολέμησή της. Τώρα, Χρύσα Ρουμελιώτη, να έρθουμε σε σένα. 24 ώρες μετά την ομολογία βόμβα του πρώην Υπουργού Μεταφορών Τάσου Μαντέλη, έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, έχουμε εισβολή του ΔΟΕ στα γραφεία της Siemens Ελλάς. Θέλω να μας δώσεις το ρεπορτάζ της σημερινής μέρας. Λίνα, αφού είμαστε στις αντιδράσεις των κομμάτων, να σας πω και την ανακοίνωση του γραφείου του Υπουργού του ΚΚΕ που μόλις διανεμήθηκε εδώ και από τον κύριο Παφίλη, το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θέτει το θέμα της διερεύνησης του σκανδάλου σε κυβερνητικό επίπεδο πλέον. Και να διευκρινίσω ότι, όπως διαβάζω και εγώ από την ανακοίνωση, λένε ότι οι εξελίξεις τονίζουν την ανάγκη βαθύτερης εξέτασης του σκανδάλου, ότι θεωρούν ότι τα σοβαρότερα στοιχεία που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο βρίσκονται στα χέρια του γερμανικού κράτους και της Siemens, η οποία έχει συμβιβαστεί και έχει λήξει για αυτήν το συγκεκριμένο σκάνδαλο, για να καταλήξει ανακοίνωση ότι είναι φανερό πως δεν φτάνουν οι διακηρύξεις του τύπου όλα στο φως. Η ελληνική κυβέρνηση πλέον έχει την ευθύνη να θέσει το θέμα στη γερμανική κυβέρνηση και να ζητήσει το σύνολο των στοιχείων για το σκάνδαλο της Siemens. Αυτή είναι λοιπόν η έτερη πολιτική αντίδραση του Τρίτου Κόμματος του Κοινοβουλίου, και να πω ότι και η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το μεγαλύτερο μέρος της έως τώρα, ασχολήθηκε με τις εντυπώσεις και τα θέματα τα οποία προέκυψαν από τη χθεσινή κατάθεση του κυρίου Μαντέλη. Για να ξεκινήσω από το γεγονός ότι οι μέσα ενημέρωσης σήμερα εξέφεραζαν ευρέως την άποψη ότι θα έπρεπε ο κύριος Μαντέλης να έχει συλληφθεί με εντολή της Επιτροπής, να πω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία κατέληξαν σε μια ομόφωνη ανακοίνωση, η οποία λέει ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν υποκαθιστά τις δικαστικές, τις διοκτικές αρχές και τους εισαγγελείς, οι οποίοι αυτεπαγγέλτως θα έπρεπε να ενεργήσουν, καθώς η Εξεταστική Επιτροπή αποστέλει όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά και τα διαβιβάζει αυθημερών στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Υπήρξε και εκφράστηκε από πολλά μέλη της Επιτροπής η λογική ότι ο κύριος Μαντέλης θα μιλήσει, θα δώσει περαιτέρω στοιχεία πιθανότητα αν πιεστεί με μια απειλή φυλάκισης, η οποία μπορεί να προκύψει από την νομική δίωξή του σε ό,τι αφορά τις εξής παραβιάσεις του νόμου. Παραβίαση του νόμου για τις εκλογικές δαπάνες, παραβίαση του νόμου για τη διακίνηση μαύρου χρήματος, της φοροδιαφυγής και του πόθεν έσχες. Υπήρξαν αντιδράσεις και στην Ολομέλεια της Βουλής από ό,τι γνωρίζουμε, σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο. Έχουμε ακόμη μία ομόφωνη ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το νομικό συμβούλιο του κράτους, όπως και την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία ζητείται η άμεση κατάσχεση του ποσού του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως φαίνεται από το συμφωνητικό που έχει κάνει ο Χριστοφοράκος με τη Siemens, είναι το ποσό που οφείλει εκείνος να καταβάλει στην εταιρεία για να κλείσει το θέμα. Καθώς, όπως λέει η ανακοίνωση, υπάρχει πράξη εναντίον του ελληνικού δημοσίου και από τις δύο πλευρές, αξιόπινη πράξη. Άρα θα πρέπει να δεσμευθεί αυτός ο λογαριασμός. Ζητείται επίσης να δεσμευθούν και να ελεγχθεί η κίνησή τους όλων των λογαριασμών οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το συμφωνητικό μεταξύ του κυρίου Χριστοφοράκου και της Siemens. Και για να καταλήξω σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα με τον κύριο Μαντέλη, υπήρξε πρόταση από τον κύριο Παπαδημούλη να έρθει εδώ να καταθέσει ο κύριος Αριστίδης Μαντάς, σύμβουλος του κυρίου Μαντέλη, ο οποίος, όπως έχει αποδειχθεί από γραφολογική εξέταση, συνέταξε το ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο πάνω αναφερόταν ο κωδικός Αλφαρόκος και ο τραπεζικός λογαριασμός, που όμως προσέξτε, αυτό συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και ανατρέπει έτσι τον ισχυρισμό του κ. Μαντέλη χθες ότι ο λογαριασμός ανοίχθηκε 8 μήνες μετά, δηλαδή το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου.
Μάλιστα. Και να πούμε και δύο λόγια για την εισβολή του ΔΟΕ στα γραφεία της Siemens Ελλάς. Είχε υπάρξει στο παρελθόν αίτημα από την Επιτροπή, γιατί εκεί υπάρχει ένας κωδικός με το νούμερο 100.001, αν δεν κάνω λάθος. Επιφυλάσσομαι για το νούμερο του κωδικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτόν τον κωδικό έχουν περάσει οι δωρές σε 12 τουλάχιστον πολιτικά πρόσωπα οικιακών συσκευών, οι οποίες έχουν πληρωθεί από τον ίδιο τον Χριστοφοράκο. Ζητείται λοιπόν επιμόνως από την Επιτροπή εδώ και μήνες αυτά τα στοιχεία αυτού του λογαριασμού να έρθουν. Είχαν ζητηθεί και από τον κύριο Ξινή, τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο της Siemens, ο οποίος στη χθεσινή του απάντηση, κοινοποίηση απάντηση εδώ στην Επιτροπή, είπε ότι δεν μπορεί να δώσει αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις στελεχών του Κοινοβουλίου. Όποιος αποκρύπτει από το πώς θα τέσχεις στοιχεία, τότε τιμωρείται τουλάχιστον με 2 χρόνια. Και αν είναι πάνω από 300.000, με 10 χρόνια κάθερξη. Και ο κύριος Μαντέλης λοιπόν απέκρυψε, έδωσα εντολή στις υπηρεσίες του πόθεν έσχες να μου φέρουν το πόθεν έσχες του κύριου Μαντέλη. Ο κύριος Μαντέλης λοιπόν δεν έχει δηλώσει αυτά τα οποία πήρε στο πόθεν έσχες. Άρα έχει απόκρυψη στοιχείων στο πόθεν έσχες. Ο ελληνικός λαός, βλέποντας το δέντρο, δεν πρέπει να χάσει το δάσος. Το δέντρο είναι οι μίζες και το δάσος είναι οι νόμιμες μίζες, τα υπερκέρδη των εταιριών, με την ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάσει και να φυλακίσει αυτούς που ενέχονται στις μίζες και να καταδικάσει πολιτικά αυτούς που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική που γεννά και τις μίζες. Ο κύριος Μαντέλης θα κελαϊδίσει περισσότερο αν φοβηθεί ότι μπορεί να πάει φυλακή για παραβίαση του νόμου περί πόθεν έσχες, περί εκλογικής νομοθεσίας, περί φοροδιαφυγής και περί μαύρου πολιτικού χρήματος. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το σχέδιο Καλλικράτης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, κατηγορώντας την ότι το σχέδιο αποτελεί προϊόν κομματικής κοπτοραπτικής. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κυρίου Φίλιππου Πετσάλνικου. Για προσχηματική διαφωνία της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, τονίζοντας ότι ο Καλλικράτης είναι ένα τεράστιο εγχείρημα που συνιστάριζε και ανατροπή του τρόπου άσκησης της εξουσίας. Απέρριψαν το σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Γιάννης Κάλκος. Γιάννη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Λίνα, κάθετα αντίθετη στην εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, τάσεται η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά να δηλώνει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, παρεμβαίνοντας, ότι είναι ένα παράδειγμα το πώς να μην γίνεται, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μια διοικητική μεταρρύθμιση, επιφυλασσόμενος ότι όταν η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί στην εξουσία θα το αλλάξει. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την δυσφορία του Υπουργού Εσωτερικών, του Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος επιτέθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό της, λέγοντας ότι πέρα από το σαθρό κυβερνητικό παρελθόν, πλέον η Νέα Δημοκρατία, η εξωματική αντιπολίτευση, εμφανίζει και σαθρό αντιπολιτευτικό παρόν. Προσθέτοντας ο Γιάννης Ραγκούσης την αξία και τη σημασία του Καλλικράτη για τις αλλαγές, τις μεγάλες αλλαγές που οικοδομούνται από την κυβέρνηση. Υπερθεμάτισε ο Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στη χθεσινή παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής, με τον Φίλιππο Πετσάλνικο να επαναλαμβάνει ότι η Βουλή μπορεί και έχει το δικαίωμα να αφουγκράζεται τις μικρές, τις λίγες αντιδράσεις που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες και να διορθώνει αν υπάρχουν μικροπροβλήματα, αλλά να έχουμε και την αντίδραση από τα κόμματα της Ελλάδος αντιπολίτευσης. Σοβαρές ενστάσεις στην εφαρμογή του προγράμματος, τόσο από τον Θανάση Παφίλη του ΚΚΕ, όσο και από τον Αστέριο Ροντούλη από το ΛΑΟΣ και τον Φώτη Κουβέλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Λίνα. Μάλιστα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα από το Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Κάλκο. Και το προωθείτε με τρόπο στρεβλό, και εννοώ τη λέξη στρεβλό. Γιατί επιπλέον οργίασε και η κομματική κοπτοραπτική. Το ακούσατε και το ακούσατε σε ήχους δυνατόν ντεσιμπέλ από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής. Εγώ θα πω ακόμα ορισμένα παραδείγματα. Υπάρχει το κριτήριο της διατήρησης των ιστορικών δήμων. Είναι περίεργο, δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα τι συνέβη χθες. Μου κάνει κατάπληξη. Να μερικά ακόμα παραδείγματα. Υπάρχει το κριτήριο της διατήρησης των ιστορικών δήμων. Πράγμα που είναι κόκκινη γραμμή για την ΚΕΔΚΕ. Στην περίπτωση του Μιστρά, αυτή η αρχή δεν τηρήθηκε. Όπως δεν τηρήθηκε ούτε για την ιστορική Βεργίνα,
η οποία ενώθηκε με το Δήμο Μελίκης και το Δήμο Μακεδονίδος. Πρώτα απ' όλα δεν ανέπτυξε κανένα επιχείρημα για κομματική κοπτοραπτική. Εκείνο που είπα και στα πρακτικά έχει καταγραφεί είναι, αφού βέβαια ανέπτυξα την μεγάλη σημασία, την τεράστια σημασία αυτού του εγχειρήματος του Καλλικράτη, το χαρακτήρισα εν άλμα στο μέλλον για την ανάπτυξη της κάθε γωνιάς της Ελλάδας. Είπα επίσης είναι αυτονόητο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είχα πει ότι σε 6-7 περιπτώσεις, γιατί δεν είναι ίσως περισσότερες, εάν δεν είχε γίνει ο διάλογος από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών της Ηγεσίας, τότε δεν θα υπήρχαν λίγες διαμαρτυρίες. Θα έλεγα ότι όλη η Ελλάδα θα ήταν ξεσηκωμένη. Θα κεγόταν η Ελλάδα. Αλλά έγινε διάλογος. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αλλά το ότι υπάρχουν λίγες έστω περιπτώσεις, σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και είπα ότι η δύναμη, κατά την άποψή μου, στην πολιτική είναι να ακούσουμε με σοβαρότητα, να σκύψουμε πάνω σε αυτά και αν υπάρχουν μερικά μικρολάθη, να τα διορθώσουμε. Είναι για μας πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι για το κοινοβούλιο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι για τη χώρα πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Να στηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια σειρά από αιτιάσεις, όχι σε πλημελή γνώση, όχι σε επιμέρους ανακρίβειες, αλλά σε αναφορές που κατά την ταπεινή μου γνώμη τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Δεν υπάρχει μόνο ένα στραβό, αρνητικό και λαθεμένο για τον τόπο και το λαό κυβερνητικό παρελθόν. Υπάρχει και ένα σαφώς αρνητικό αντιπολιτευτικό παρόν. Και αυτό δυστυχώς όταν προστίθεται στο κακό κυβερνητικό παρελθόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα πολύ ζωφερό κλίμα, μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, είμαι βέβαιος, πρώτα και κύρια σε αυτούς καθεαυτούς τους οπαδούς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κόμμα Ελλάδας είναι ριζικά αντίθετο με το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης, με το πρόγραμμα Καλλικράτης, τους στόχους και τα μέτρα του, γιατί δεν εκφράζει τα συμφέροντα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Το αντίθετο. Έχει στόχο την προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Ό,τι την απάντηση μπορώ να σας τη δώσω για τα κομματικά παιχνίδια του ΠΑΣΟΚ. Τα αφήνω. Αλλά μένω στα κριτήρια. Όπου σας αρέσει εφαρμόζει το κριτήριο Α, όπου δεν σας αρέσει εφαρμόζει το κριτήριο Β. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι εμείς δεν επενδύουμε πολιτικά. Δεν ζητούμε ψήφους και σας κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Σας κάνουμε αυτές τις προτάσεις ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι στο βαθμό που θα τις υιοθετήσετε είναι δυνατόν να διορθώσετε κάποια ζητήματα για τα οποία έχετε κάνει λάθος. Το φάκελο των αποκρατικοποιήσεων βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση, ξεκινώντας από τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Γιώργο Παπανδρέου. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο κατάλογος με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα πωληθούν ή θα αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής, με το δημόσιο αλλού να διατηρεί και αλλού όχι το 51% της συμμετοχής. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, εμφανίστηκε αντίθετος με την επικρατούσα ευρωπαϊκή λογική της φθηνής εργασίας και της μείωσης των συντάξεων και τάχθηκε εκ νέου υπέρ του ελέγχου των κερδοσκοπικών κεφαλαίων ώστε να διασφαλίσεται απρόσκοπτα η ανάπτυξη που για την Ελλάδα καθίσταται ύψιστη προτεραιότητα. Το πράσινο φως της αποκρατικοποίησης άναψε από το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο και η λίστα περιλαμβάνει την 100% εκχώρηση των αδειών στα καζίνο, συμβάσεις παραχώρησης στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, στρατηγικούς επενδυτές στις τράπεζες, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων του δημοσίου, νομοσχέδιο για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το βιντεολότο, επέκταση της σύμβασης με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επίσης την ΕΙΑΘ και την άμεση αναδιάθρωση του ΟΣΕ. Κινήσεις που συνδέονται άμεσα με την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, για την οποία ασκεί έντονες πιέσεις και ο ΟΣΑ μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα κυριάρχησε στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας, που είναι κεντρικό για την Ελλάδα, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στη λογική της φθηνής εργασίας και της μείωσης των συντάξεων, όπως πιστεύει η Ευρώπη. Η ανταγωνιστικότητα θα αντιμετωπιστεί μέσα από την ουσιαστική ποιότητα των προϊόντων μας, την ποιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό, τη μετάβασή μας σε ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο, μέσα από μια άλλη τεχνολογία, με επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες.
Η κυβέρνηση επισφέρει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι το επόμενο κρίσιμο τεστ του Ιουλίου από την Τρόικα. Με την υποχρέωση να πάμε την Ελλάδα μπροστά, αναλάβαμε πρώτα απ' όλα την ευθύνη να σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση εγκατέλειψε την εξουσία για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή δεν είχε το κουράγιο να παλέψει για την Ελλάδα. Εμείς παλέψαμε, ματώσαμε, πονέσαμε με τον ελληνικό λαό και στο τέλος καταφέραμε να αποφύγουμε αυτό που όλοι θεωρούσαν μοιραίο. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Ανακτούμε καθημερινά τη χαμένη αξιοπιστία. Και θα κάνουμε το παν με τις αποφάσεις μας για να μην ζήσει ποτέ η ελληνική οικογένεια το τι σημαίνει χρεοκοπία. Το περιθώριο χρόνου που δόθηκε στη χώρα μας σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να προχωρήσουν αμέσως, όπως τονίζει, περαιτέρω περικοπές στις δημόσιες δαπάνες με ριζική μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, την αγορά εργασίας και το δημόσιο τομέα. Στην έκθεσή του για την Ελλάδα εμφανίζεται ελαφρώς πιο αισιόδοξος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για εφέτος, ενώ το μνημόνιο έχει υπολογίσει ύφεση στο 4% και ανεργία 14,4%, ο ΟΣΑ προβλέπει συρρήκνωση στο 3,7% και ανεργία 12,1%. Για το 2011 ο οργανισμός προβλέπει συρρήκνωση της ανάπτυξης στο μείον 2,5%, αύξηση ανεργίας στο 14,3% με έλλειμμα στο 7,1%. Μάλιστα, ζητά μεταρρυθμίσεις και στις αγορές προϊόντων, προκειμένου μέσω της μείωσης των τιμών να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, η μείωση των δαπανών και η αύξηση των φόρων θα οδηγήσει σε ένα νέο κύκλο χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας και βαθύτερης ύφεσης. Από το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων της ερχόμενης τριετίας, βάσει του μνημονίου, η κυβέρνηση οφείλει να συγκεντρώνει έσοδα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το χρόνο. Να περάσουμε σε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Σε περίοδο λιτότητας εισέρχεται η Ισπανία μετά την ψήφιση από το Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για την εφαρμογή μέτρων λιτότητας. Συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του είχε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ενώ με θετικό πρόσημο κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε τη Μαρία Κονταξή να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ναι, Ελένα, και θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου με μόλις μία ψήφο κατάφερε η κυβέρνηση Ταπατέρο να περάσει το περίφημο νομοσχέδιο των 15 δις μέτρων λιτότητας που είχε ανακοινώσει πριν 15 μέρες. Ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αντιπολίτευση, το Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, ακόμα και με ασθενοφόρο πήγαιναν να βουλευτεί για να μπορέσει να ψηφίσει, μήπως και το καταψηφίσουν. Ήταν 169 ψήφοι υπέρ, 168 κατά. Ήταν δραματική η σύνοδος του Κοινοβουλίου σήμερα, ήταν δραματική και για τον κύριο Θαπατέρο, κατάφερε όμως με μία ψήφο να περάσει το νομοσχέδιο. Σώθηκαν έτσι λοιπόν και οι αγορές, που έχουν άνοδο από το πρωί σήμερα. Υπήρχε μεγάλη ανησυχία. Αν δεν πέρναγε το νομοσχέδιο, θα είχαμε αλλαγή κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Παρ' όλα αυτά, από το πρωί σήμερα έχουμε άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών. Σε όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώπης έχουμε θετικό πρόσημο στον γενικό δείκτη. Αυτό φοβόντουσαν όλοι λοιπόν, για να μην χαλάσει η σημερινή μέρα που έχει ξεκινήσει καλά από το πρωί. Ο κύριος Γκάιντνερ, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται στην Ευρώπη. Συναντήθηκε χθες με τον κύριο Όσμπορν. Σήμερα είχε συνάντηση με τον κύριο Σόιμπλε. Προσπαθεί ο κύριος Γκάιντνερ μαζί με τους Ευρωπαίους να βρουν ένα κοινό στοιχείο ώστε να στην επόμενη σύνοδο των G20, των γκρουπ των 20 ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, να πάνε με ένα κοινό πακέτο για τη μεταρρύθμιση στο τραπεζικό σύστημα, που είναι πολύ σημαντική και για την Ευρώπη και για